Γεια σας! Επειδή το βίντεο πρέπει να βγει λίγο μικρούλι, θα είμαι σύντομη και περιεκτική σε αυτό το βίντεο. Λοιπόν, σήμερα θα σας δείξω 5 μικρά μυστικά τα οποία θα αναδείξουν τα μάτια σας και θα τα κάνουν να φαίνονται αρκετά μεγαλύτερα. Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε είτε για από μόνο του σαν μακιγιάζ, για πρωινό μακιγιάζ, γιατί είναι ελαφρύ σχετικά, είτε μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε και για το βράδυ, σαν βάση, πριν κάνετε το κανονικό σας μακιγιάζ. Για πάμε να δούμε πώς γίνεται. Νούμερο 1. Παίρνουμε κονσίλερ και το βάζουμε και από κάτω, δεν ξέρω αν φαίνομαι, εδώ καλύτερα. Το βάζουμε και κάτω αλλά και πάνω, σε όλη την περιοχή. Μετά με ένα πινελάκι ή με το χέρι σας, εγώ συνήθως χρησιμοποιώ το χέρι μου, το απλώνετε. Νούμερο 2. Παίρνουμε μία πολύ ανοιχτή σκιά όπως αυτή εδώ. Και την απλώνουμε σε όλο μας το βλέφαρο. Ειδικά αν τα μάτια σας είναι κοντά, σχετικά κοντά, αυτό βοηθάει να ανοίξει η απόσταση και να φαίνονται ότι είναι λίγο πιο συμμετρικά. Και αντιθέτως, αν τα μάτια σας είναι μακριά το ένα από το άλλο, αυτό δεν χρειάζεται να το κάνετε. Tip νούμερο 3. Παίρνουμε μία πιο σκούρα σκιά, όπως είναι αυτή εδώ. Και κάνουμε αυτό εδώ το σχήμα. Γιατί αυτό δίνει την ψευδαίσθηση ότι το μάτι μας είναι μεγαλύτερο. Και εδώ στην κόμμα. Και αμέσως μετά, με ένα άλλο πινέλο, το διορθώνουμε. Συνεχίζουμε με την ίδια σκιά και με ένα άλλο πιο μικρό πινελάκι αυτή τη φορά. Και βάζουμε και στο κάτω βλέφαρο. Νούμερο 4. Παίρνουμε ένα μαύρο μολύβι και προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο κοντά στις βλεφαρίδες μας και κάνουμε μία γραμμή. Έχω κοπέλες που τα μάτια τους είναι το ένα κοντά στο άλλο, δεν θα πρέπει να βάζουν ούτε eyeliner ούτε μολύβι εδώ μέσα. Θα πρέπει να ξεκινάει από εδώ η γραμμή. Προσπαθούμε να κάνουμε μία γραμμή από το κέντρο του ματιού μέχρι εδώ και να το ανυψώσουμε λίγο, έτσι όπως είναι η φυσική φορά του βλεφάρου μας. Και συνεχίζουμε και κάτω, αλλά όχι σε όλο το βλέφαρο, πολύ λίγο. Το σχήμα του ματιού μας είναι μεγαλύτερο. Νούμερο 5. Βάζουμε μάσκαρα. Αλλά εδώ υπάρχει ένα μικρό κολπάκι. Τη μάσκαρα δεν τη βάζουμε από τη ρίζα ως τις άκρες, αλλά προσπαθούμε να τη βάλουμε από τη μέση ως τις άκρες. Γιατί το αποτέλεσμα θέλουμε να φαίνεται φυσικό. Και το ίδιο κάνουμε και στις κάτω βλεφαρίδες. Δεν ξέρω αν φαίνεται. Τι έγινε? Πάμε να μου δείξεις τι είχες μέσα. Πάμε να δούμε τι μου έδειχνες μέσα. Τι μου έλεγες μέσα. Για πάμε να δούμε. Για πάμε να δούμε γρήγορα. Διαδηλώνεται για κάτι. Ε. Για τι πράγμα διαδηλώνεται. Τι είναι αυτό. Θέλετε να πάμε στα media market.